Πάμε τώρα στον Σταύρο τον Παπαδόπουλο για να σταθούμε στα θέματα, τα υπόλοιπα θέματα της τοπικής δημοσιογραφίας. Σταύρο. Καλησπέρα Σταύρο, θα μπούμε σε οικονομικά θέματα, κυρίως όσον αφορά μεγάλες επιχειρήσεις της περιοχής μας. Η ΣΕΚΑΠ πωλήθηκε σε ειδική εταιρεία, σε ειδική μεγάλη εταιρεία που κάπνο βιομηχανία, την Boom Indala Enterprises, η οποία αγόρασε περίπου 1.850.000 κοινές ονομαστικές μετοχές και έχει το ποσοστό περίπου 50.4% των μετοχών της ΣΕΚΑΠ. Έτσι λοιπόν οι ΔΥ θα αναλάβουν το management και θα λειτουργήσουν από εδώ και πέρα την συνεταιριστική πρώην συνεταιριστική. Λοιπόν, με τη ΣΕΚΑΠ λοιπόν τελειώσαμε, την ξεπουλήσαμε. Με την ελληνική βιομηχανία ζάχαρη την ξεπουλήσαμε και αυτήν, τελειώσαμε. Όχι, ακόμη έχουμε μια καλλιεργική περίοδο που τα εργοστάσια θα λειτουργήσουν για να παράξουν ζάχαρη. Ωστόσο οι εργαζόμενοι στα εργοστάσια αλλά και οι αγρότες, οι τεφλοπαραγωγοί θέτουν τρία βασικά ζητήματα. Ένα, ότι για φέτος για πρώτη χρονιά ίσως δεν έχουν πίστοση στα λοιπάσματα και ζητούν λοιπόν από την ελληνική βιομηχανία ζάχαρης να δει το θέμα πώς μπορούν να παρασχεθούν εγγυήσεις στις εταιρείες λοιπασμάτων ώστε να δοθούν λοιπάσματα με πίστοση. Προφανώς οι εταιρείες δεν ρισκάρουν να δώσουν λοιπάσματα φοβούμενοι ότι δεν θα πληρωθούν. Επίσης ζητούν να αποσαφινιστεί εάν θα συνεχιστεί η επιδότηση που αφορά καθεστώς ολοκληρωμένης διαχείρισης, τα 25 ευρώ αναστρέμα. Δεν έχει επιβεβαιωθεί και αυτό. Επίσης ζητούν πρόσληψη προσωπικού στην ειδική βιομηχανία ζάχαρης για να λειτουργήσουν απρόσκοπτα τα τρία εργοστάσια. Την ίδια στιγμή που ακόμη δεν έχει ανακοινωθεί ποιος είναι ο νέος ιδιοκτήτης της ελληνικής βιομηχανίας ζάχαρης, δεν έχει τελειώσει ακόμα η διαδικασία. Είναι 10, αν δεν απατώ με Σταύρο, οι ενδιαφερόμενοι, οι όμιλοι οι οποίοι ενδιαφέρονται να αγοράσουν την ελληνική βιομηχανία ζάχαρης. Ο χορός των ενδιαφερομένων στη ζάχαρη τουλάχιστον καλά κρατεί, δεν είναι όπως τα σκόρδα της Βίσας. Τα σκόρδα της Βίσας τα οποία παραμένουν αδιάθετα και δεν είναι στο καλάθι των προϊόντων της περιφέρειας ή στην ατζέντα της περιφέρειας, να το πούμε λίγο έτσι πιο κλασικά. Γνωρίζουμε το θέμα πώς έγινε με τις πατάτες. Παραμένουν απόλυτα απίστευτες ποσότητες σκόρδων στη Βίσα, Σταύρο. Περίπου 7 εκατομμύρια κεφάλια. 7 εκατομμύρια κεφάλια. Αυτό είπε ο κ. Καρδαλίδης σε σχετική ερώτηση του ΚΚΕ. Περσινής εσοδείας παραγωγής. Ξέρουμε με τις πατάτες τι έγινε. Προκειμένου να απολυθούν χιλιάδες τόνοι πατάτας νευροκοπίου, δόθηκε εντολή στα πλοία που έρχονται με πατάτα Αιγύπτου να δένουν ή στο λιμάνι του Βόλου ή της Αλεξανδρούπολης. Προκειμένου να ανέβει κάπως το κόστο, με ένα έμεσο τρόπο λοιπόν, θέλουν να ανεβάσει το κόστος της αιγυπτιακής πατάτας προκειμένου να φύγει. Πηγαίναν οι πατάτες της Αιγύπτου στο λιμάνι του Πλατίγιαλου. Με απόφαση του Υπουργείου απαγορεύτηκε πλέον να εκφορτώνονται οι πατάτες στο λιμάνι του Πλατίγιαλου και επιβάλλεται να, αν θέλει κάποιος να φέρει πατάτες, να εισάγει πατάτες από την Αίγυπτο, να τις εκφορτώνει είτε στο λιμάνι του Βόλου είτε στο λιμάνι της Αιγύπτου. Για λόγους τακτικής. Ναι, βέβαια, έτσι. Οι τυπικοί λόγοι είναι ότι εκεί μπορεί να γίνει ο φυτογειονομικός έλεγχος. Μάλιστα. Τώρα οι σκορδοπαραγωγοί λένε κάντε κάτι και για μας. Δικαιολογημένα, με ποιο τρόπο το σκόρδο της Βίσας που είναι πολύ καλής ποιότητας θα βγει στην αγορά, όταν φεύγει από τον παραγωγό με 15 λεπτά, ενώ από την Κίνα έρχεται στη μισή τιμή. Έχει γεμίσει τα σούπερ μάρκετς με σκόρδα Κίνας, όπως και τα σούπερ μάρκετς όλης της Ευρώπης φυσικά. Και οι παραγωγοί δεν ξέρουν τι θα γίνει με την κατάσταση. Υπάρχουν περίπου 2.000 στρέμματα παραγωγή με σκόρδα και τι θα γίνει με αυτά που έχουν μείνει και τι θα γίνει του χρόνου. Μεγάλο το πρόβλημα. Θα το κοιτάξει ενδεχομένως η περιφέρεια, αν και λίγο δύσκολο να διοικητευτούν στην αγορά σε αυτές τις τιμές, ώστε να ανταπεξέλθει ο παραγωγός. Πάντως, μας έκανε εντύπωση όλους μας εδώ στην Δέλτα Σταύρο ο τρόπος με τον οποίο το Υπουργείο βρήκε λύση εντός εισαγωγικών για τις πατάτες. Έξυπνο. Τις πατάτες της Αιγύπτου. Νομίζω πως αν γίνει και αν υπάρξει και κατάλληλη πίεση, θα βρεθεί και λύση και για τους σκορδοπαραγωγούς της Βίσας. Οι οποίοι δεν μπορούν να πουλήσουν φθηνότερα. Έστω 1-2 λεπτά φθηνότερα είναι μέσα ο αγρότης. Είναι το ελάχιστο. Τα κινέζικα τα σκόρδα με το κόστος της μεταφοράς καταφέρνουν και έχουν συμφερότερη τιμή στην ελληνική αγορά από τα σκόρδα της Βίσας. Το πώς γίνεται αυτό είναι πραγματικά δύσκολο. Γίνεται γιατί ο Κινέζος αγρότης, από τον Κινέζο αγρότη το παίρνουν πολύ φθηνά. Παρόμοια περίπτωση έχουμε το λάδι της Μάκρης. Το ελαιόλαδο της Μάκρης εξαιρετικής ποιότητας ελαιόλαδο με οξύτητα που δεν ξεπερνά το 0,7%. Μάλιστα μεγάλες ποσότητες έχουμε δεκάδες τόνους ελαιόλαδο που έχει οξύτητα κάτω από 0,3%, το οποίο είναι ακόμη μια κατηγορία καλύτερο και από το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο. Το λάδι αυτό δεν μπορεί να πουληθεί πάνω από 4-4,5 ευρώ χονδρική από τους συνεταιρισμούς και από τα ελαιοτριβεία.
Ωστόσο, παραμένει στις αποθήκες, διότι έρχεται λάδι ακόμη και από την Κρήτη με 1,5 ευρώ το λίτρο, το οποίο βέβαια είναι μεγαλύτερες οξύτες. Λόγω άλλης γεωμορφολογικής κατάστασης, εκεί διαφορετικές συνθήκες, το λάδι μπορεί να έρχεται φθηνότερο. Επίσης, έχουμε εισαγωγή λάδι και από άλλες χώρες της Βορείου Αφρικής, της Ασίας. Οπότε λοιπόν ανάστατη και η ελαιοπαραγωγή στην Μάκρη, δεν ξέρουν τι να κάνουν. Ζητούν λοιπόν πεδίο δόξης λαμπρών για την περιφέρεια. Το απλό, εδώ και χρόνια. Αυτά είναι τα πραγματικά προβλήματα και επί αυτών των ζητημάτων χρειαζόμαστε απαντήσεις από την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας. Το αυτονόητο ζητούν. Λάδι Μάκρης, Σκόρδα Βίσας, όπως οι πατάτες Νευροκοπίου βρήκαν λύση, βρήκαν την περίθαλψη ή μάλλον την φροντίδα της πολιτείας για το γεωργικό αυτό προϊόν. Να λοιπόν που υπάρχουν δύο αγροτικά προϊόντα της περιοχής μας που όλοι μας ξέρουμε πως είναι πάρα πολύ καλά. Στην καλύτερη των περιπτώσεων να τα ξέρουμε εδώ στη δική μας τοπική αγορά. Αυτό όμως πρέπει να επικοινωνηθεί. Όσον αφορά τους ελαιοπαραγωγούς, το αυτονόητο εδώ και χρόνια. Δεν έχει ονομασία προέλευση. Δεν υπάρχει το λάδι Μάκρης με τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ναι. Αυτή η διαδικασία που θα έπρεπε να γίνει από τις υπηρεσίες της πρώην ομαρχίας νυν της περιφέρειας δεν έχει γίνει ακόμη. Υπάρχει μια διαδικασία σε εξέλιξη. Πολύ αργά κινείται ώστε να έχει ονομασία ΠΟΠ προέλευσης. Και μια και μιλάμε για τρόφιμα, Σταύρο, σας ευχαριστούμε πολύ. Περιφερειακή σύσκεψη για το Βουλγαρικό.